Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να καλέσουμε στο βήμα τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας, τον κύριο Λούλη Δημητρίου, για να κηρύξει και επίσημα την έναρξη της σημερινής βραδιάς. Καλησπέρα σε όλους. Ο πρόεδρος της FIBA Euros βρίσκεται είναι Τούρκος από την Τουρκία. Κόμπια σε όταν άκουσε την Κύπρο, αλλά με σχετίζεται με την κεντρική συνέλευση και θα είναι το Μάιο του 2018. Η Κύπρος θα φιλοξενήσει μια από τις μεγαλύτερες οργανώσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Κύπρο, χάρη στις σωστές και συντονισμένες ενέργειες που έχουμε κάνει. Και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Κύριε Υπουργέ Γεωργίας, κύριε Νίκο Κουλιάλη, κύριε Πρόεδρε της ΕΕ, ο κύριος Σιζόπουλος εδώ σήμερα. Κύριε Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε του ΠΟΑ, κύριε Κυριάθη Γεωργιάδη, κύριε Αντιπρόεδρε της ΚΟΕ, κύριε Χριστόμου, κύριε Αρχηγέ της Εθνικής Χωράς, Ηλία Γιοντάρη, κύριε Υπαρχηγέ της Εθνικής Χωράς, κύριε ο Διευθύνος Σύμβολος της ΟΠΑΠ Κύπρου, κύριος Δημήτρης Αλετράδης, δυστυχώς απόψε δεν θα ενημερώνει για να μην υποχρεώσει στο εξωτερικό. Κύριοι Προέδροι των Σωματείων, αγαπητοί προσεκριμένοι, αγαπητοί αθλητές και αθλήτριες. Σας καλωσορίζω στη φετινή τελετή βραβεύσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στην κλήρωση του νέου προγραμματίσματος ΟΠΑΠ Basket League. Μια πραγματική γιορτή της Κυπριακής Καλαθοσφαίρας, όπου θα τιμήσουμε τους κορυφαίους της χρονιάς που μας πέρασε. Θα τιμήσουμε τρεις θρύλους της Κυπριακής Καλαθοσφαίρας, τον Ζώζο Γκαρσία, τον Γιώργο Αναστασιάδη και την Γάλια Παπαδοπούλου. Καλαθοσφαίρα όμως θέλει αντιμά για αθλητές και από άλλους χώρους. Το αθλητισμό που τιμούν την Κύπρο μας στο εξωτερικό και δείχνουν τον δρόμο των μεγάλων επιτυχιών μέσα από τη σκληρή δουλειά που κάνουν και είναι παράδειγμα προς μίμηση προς τους νεότερους. Τιμούμε τέσσερις Ολυμπιονίκες, αθλητές, οι οποίοι είναι άξιοι και θερμός συγχαρητηρίων από όλους μας. Τον Παύλο Κοντίδη, τον Μίλαν Ραϊκόβιτς, τον Απόστολο Παρέλη και τον Κυριάκο Ιωάννη. Δυστυχώς ο Παύλος Κοντίδης και ο Κυριάκος Ιωάννου δεν θα είναι μαζί μας λόγω υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Ο κ. Παρέλης και ο Μίλαν Ραϊκόβιτς νομίζω ότι στην αίθουσα εδώ. Κάθε χρόνο έχουμε τη χαρά να είμαστε εδώ μπροστά σας σε μια τελετή που αποτελεί γιορτή για την Κυπριακό μπάσκετ. Την περσινή περίοδο είχαμε ανταγωνιστικές διοργανώσεις, όπως είναι τα προαθήματα για τα γήπεδα που διοργανώθηκαν από την ΚΟΠ. Στο πρωτάθλημα ανδρών πρώτης κατηγορίας, δυστυχώς είχαμε μόλις 6 ομάδες πέρσι. Δυστυχώς τα δύσκολα οικονομικά δεδομένα έχουν αναγκάσει αρκετά σωματεία να μην μπορούν να ανταγωνιστούν στο ψηλότερο επίπεδο, όπως θα έπρεπε. Οι πρόεδροι των ομάδων αυτών είναι πραγματικά άξιοι θαυμασμού και έχουν να αντιμετωπίσουν δύσκολα οικονομικά δεδομένα. Οι στόχοι της ΚΟΚ είναι να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους για να στηρίξουμε τα σωματεία και να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας τα επόμενα χρόνια. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφάσισε να στηρίξει με ένα πολύ μεγάλο κονδύλι την προσπάθεια για αύξηση των ομάδων στην πρώτη κατηγορία ανδρών. Ένα κονδύλι το οποίο γίνεται τεράστιες προσπάθειες για να εξελιχθεί και να καλύψει αυτό το στόχο. Χωρίς τη βοήθεια της Ομοσπονδίας δεν θα είχαμε πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας φέτος. Με τη στήριξη όλων των φορέων της πολιτείας και τη νέα θετική πολιτική του ΠΟΑ θα μπορέσουμε να στηρίξουμε το οικοδόμημα της Καλαθοσφαίρας. Στηρίζουμε πάρα πολλά τις προσπάθειες μας στον φίλο πρόεδρο του ΠΟΑ και το δικό του Συμβούλιο, κ. Κυριάθη Γεωργιάδη.
Έτσι από την νέα αγωνιστική περίοδο θα έχουμε τη χαρά να εμποδιστούμε ένα ιστορικό σωματείο, τον ΑΒΟΚ Πάφο, στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του, εκπροσωπώντας την επαρχία της Πάφου. Και να είστε σίγουροι πως θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να έχουμε αύξηση των ομάδων μας τα επόμενα χρόνια. Αφού ήδη έχουν γίνει επαφές και ξεκινάει ο προγραμματισμός από τώρα για κάποια σωματεία ώστε να συμμετάσχουν στο Basket League της επομένης περιόδου. Και να είστε σίγουροι την επόμενη χρονιά θα είμαστε 10 ομάδες. Με την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε, θα ήθελα να τονίσω την πολύ καλή συνεργασία και συμπαράσταση στο όραμά μας που έχουμε με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και τον πρόεδρο κ. Πλιάθη Γεωργιάδη, ο οποίος προσπαθεί να βελτιώσει γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας του αθλητισμού στην Κύπρο. Οι απαιτήσεις και ανάγκες μας έχουν γίνει πλήρως κατανοητές και αποδεκτές και είμαστε σίγουροι ότι σύντομα οι σχεδιασμοί του ΚΟΑ θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο και θα λάβουν υπόψη αυτές τις ανάγκες. Αυτές τις ανάγκες που πραγματικά τεκμηριωμένα τις έχουμε δώσει στον ΚΟΑ αρκετές φορές και έχουν πάρει τα εύσημα, γιατί είμαστε η μοναδική ομοσπονδία που φέρνουμε πέρα του 50% από ίδια έσοδα για να μπορέσουμε να συντηρούμε τα προαθήματα της ομοσπονδίας και τη στήριξη των ομάδων και τους αθλητές μας. Και αυτό είναι αποδεκτό και παραδεκτό από όλους. Ελπίζω και ο κύριος πρόεδρος του ΠΑΟΚ να το αναφέρει ότι είμαστε μια ομοσπονδία υγιής αυτή τη στιγμή. Να τονίσουμε ότι δεν μένουμε μόνο εκεί. Οι ΠΑΟΚ και οι συμβούλοι παίρνουν συνέργειες που θα οδηγήσουν την ομοσπονδία σε οικονομική αυτοτέλεια. Ήδη γίνονται αρκετές ενέργειες και χειρίζουμε προσωπικά κάποια θέματα και έχουμε καταθέσει ως Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας να μας παραχωρήσουν 60 στρέμματα στην τροπή της κόσης και ήδη βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο για τη δημιουργία αθλητικού κέντρου με επενδυτή. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο, όπως και οι ενέργειες που κάνουμε είναι για αυτό το αθλητικό κέντρο να είναι πραγματικό στο ίδιο και να μπορεί να φιλοξενήσει πολλά αθλήματα ταυτόχρονα. Έχουμε έρθει σε μια συμφωνία γραφή μαζί με την Ένωση Αθλητογράφων Κύπρου και τον κύριο Φελούκα για μια, με τον φίλο πρόεδρο Φελούκα για να αξιολογήσετε εκεί που έχει παραχωρηθεί στην ΕΑΚ και στη δημιουργία νέων κτηρίων για τα γραφεία της ΠΟΚ και της Ένωσης Αθλητογράφων Κύπρου. Θα δώσουμε λεπτομερή συνέντευξη πολύ σύντομα και αν και με την βοήθεια ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα, το έργο θα αρχίσει άμεσα να υλοποιείται. Υπάρχουν ήδη και τα άτομα που θα επενδύσουν για αυτό το κομμάτι. Περνώντας το αγωνιστικό για μια χρονιά, είχαμε τη συμμετοχή των Κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ έπαιξε στα προκειμενικά του Basket Champions League, ενώ στην πορεία τόσο η ΑΕΚ όσο και τα ΑΠΟΕΛ αγωνίστηκαν στο FIBA Euro Cup. Μάλιστα, ο ΑΠΟΕΛ πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, κερδίζοντας την πρόσφυγη επόμενη βάση. Και θα ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ και στον πρόεδρο του σωματείου, κ. Βοδαμίδη. Ακόμα είναι πολύ θετικό και πως και φέτος θα έχουμε συμμετοχές στην Ευρώπη με τον περσινό πρωταθλητή Κερανό να έχει τη συμμετοχή στα προκριματικά του Basket for Champions League, πραγματοποιώντας μια σπουδαία εκτός έδρα νίκη στη Ρωσία, όμως δυστυχώς χάσαμε την πρόκληση στη λεπτομέρεια στην Κύπρο. Τελική παρουσία της ομάδας του Στροβόλου αφήνει σίγουρα ικανοποιημένους όλους τους υγιείς σκεπτόμενους φίλους του αθλήματος, αφού βλέπουμε την κυπριακή αθλητοσφαίρα να ανεβαίνει συνεχώς. Ο Κερανός θα αγωνιστεί στους ομίλους του FIBA Euro Cup φέτος, ενώ σε λίγες μέρες η Πετρολίνα ΑΕΚ θα δώσει τις δικές της μάχες στο δεύτερο προκριματικό γύρο της FIBA Euro Cup για να διεκδικήσει τη συμμετοχή της για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στους ομίλους του FIBA Euro Cup. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Καλή επιτυχία κύριε Παπαρίνα, καλή επιτυχία κύριε Καρίτη και ελπίζουμε να διαπέψουμε σε αυτό το θεσμό του EuroCup και μπορούμε πραγματικά να έχουμε καλά αποτελέσματα. Είδαμε φέτος τη λειτουργία της Β1 και Β2, ένας θεσμός που στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο να πιστεί, αλλά στην πορεία
Νομίζω όλοι οι πορεία έχουν εγκαρδιάσει και να είστε σίγουροι ότι η Β1 και η Β2 φέτος θα στηριχτούν και αυτές οι ομάδες από την Ομοσπονδία. Εύστοχα και συντονισμένα θα δώσουμε κίνητρα και στην Β1 και στην Β2 για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν στις δύσκολες οικονομικές τους καταστάσεις. Τα τελευταία χρόνια η Εθνική Ομοσπονδία Καλαθόστρας έδωσε μεγάλη βάση στην ανάπτυξη και στην περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων της με τη FIBA και με τις άλλες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Αυτό δεν είναι ένα παραδείγμα, ίσως είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική επιτυχία κατά τη χρονιά που μας πέρασε, το έχω προαναφέρει, την ανάληψη της Γενικής Συνέλευσης της FIBA για το 2018. Μια προσπάθεια που είναι και πριν 2 χρόνια, η οποία όμως ορίμασε καλύτερα φέτος και επιβραβεύτηκε με τα 2/3 των ψήφων των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της FIBA. Μια μεγάλη διοργάνωση, στην οποία θα δώσουν το παρόν τους μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μεγάλες προσωπικότητες θα έρθουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, που ίσως να είναι μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Κύπρο όσον αφορά τον αθλητισμό. Η Κυπριακή Καλαθόστρα πιστέψτε να έχει λαμπρό μέλλον μπροστά της. Κάτι που φαίνεται από τις συμμετοχές της στα αναπτυξιακά προαθλήματα. Έχουμε πάρα πολλά σωματεία σε όλες τις διαρκές κατηγορίες. Το πιο θετικό από όλα όμως είναι πως χρόνο με το χρόνο περισσότερα νεαρά παιδιά ασχολούνται με την Καλαθόστρα και όλο και περισσότερες ομάδες εντάσσονται στα αναπτυξιακά προαθλήματα. Φέτος είχαμε αύξηση κατά 300 νεαρά παιδιά και 20 νέα αγωνιστικά τμήματα, φτάνοντας σχεδόν στους 3.500 αθλητές αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μεγάλο επίδευμα και αξίζει συγχαρητήρια σε όλους, και στις ακαδημίες και στα σωματεία και στους πρόεδρους των ομάδων. Παράλληλα, με μεγάλη χαρά, στην φετινή αγωνιστική περίοδο υποδεχθήκαμε στην αγκαλιά της Ομοσπονδίας την Καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα. Για πρώτη φορά διοργανώθηκε το ενλόγω πρωτάθλημα υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το άθλημα για να το μεγαλώσουμε τα επόμενα χρόνια. Η στήριξη μας προς την Καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα και την πάντα ότι αυτή η ομάδα είναι επιτακτική και θα συνεχιστεί. Αφού ήδη δημιουργήθηκε και εθνική ομάδα σε τροχοκάθισμα που συμμετείχε στο πρώτο διεθνές φιλικό τουρνουά αγωνιζόμενη κόντρα σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Για αγωνιστική περίοδος που ολοκληρώνεται, έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο πριν ένα χρόνο με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανδρών κάθε 16-3 κατηγορίες. Μια επιτυχία που καταφέραμε και φέτος, αφού κατακτήσαμε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών κάθε 18 τρίτης κατηγορίας που έγινε στη Μάλτα, αλλά και τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών κάθε 18 που πραγματοποιείται στην Κύπρο. Παράλληλα, η Εθνική Ανδρών ΚΑΠΑ 16 της Κύπρου έχει πετύχει το στόχο της παραμονής της στη Β' κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Όλες μας οι ομάδες θα αγωνίζονται στη δεύτερη κατηγορία και αυτό είναι ο στόχος μας, να παραμείνουμε και να διαπρέψουμε στη δεύτερη κατηγορία. Εκεί που μπορούμε πραγματικά να δώσουμε όλοι μαζί, το άπαντο δυνάμεως, όλες οι ομάδες των εθνικών μας συμπροσωπημάτων να βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία με πάντοτε το στόχο πιο ψηλά. Πάντα κοιτάζουμε πιο ψηλά. Έχουμε λειτουργήσει την Εθνική Ανδρών ΚΑΠΑ 14 για πρώτη φορά, όπου ταξίδευσε στην Ελλάδα και συμμετείχε σε διεθνές φιλικό τουρνουά, αποκτώντας τα νεαρά παιδιά από τώρα διεθνές εμπειρίες σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Τα νεαρά αυτά παιδιά θα στελεχώσουν τα επόμενα χρόνια και τις μεγαλύτερες εθνικές ομάδες της Κύπρου. Μέσα από αυτό το τουρνουά της ΚΑΠΑ 14 δεν άφησε ένα διάφορο στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, βλέποντας αγωνιζόμενο το νεαρό μας ταλέντο και το άρπαξαν από τώρα τον Μάριο Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει μεταπηδήσει από τώρα στη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι κίνητρο προς όλους τους νεαρούς αθλητές και οι οποίοι και άλλοι θα ακολουθήσουν σύντομα να κάνουν μια διεθνή μεγάλη καριέρα. Για να κάνεις διεθνή καριέρα χρειάζονται θυσίες, κόπη, πολύ μόχθος και πολύ δουλειά μέσα στο παρκέ. Το πολύ θετικό δείγμα αυτό, μόνο τυχαίο δεν είναι,
αποτέλεσμα ενός μεγάλου και πολυδάπανου εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος τριετίας, που είχε ολοκληρώσει, που είχε καλύψει ολόκληρη την Κύπρο, το οποίο ξεκίνησε δειλά-δειλά και σήμερα έχει καταφέρει να αρχίσει να αποδίδει καθούς και φανεί αποτελέσματα σε όλες τις ηλικίες, όπου και έχει ενεργοποιηθεί. Θέλουμε τους καλοσυνθέτες μας να είναι πρωταγωνιστές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Και θα συνεχίσουμε με γνώμονα την βελτίωση του Κύπριου καθοριστή και την παροχή σε αυτόν των μεγάλων σχετικών βελτίωσης τόσο αθλητικής όσο και ακαδημαϊκής, αφού η ΠΟΚ έχει προβεί και σε συμφωνία με αρκετά ακαδημαϊκά ιστιτούτα για αυτόν τον σκοπό. Αρκετά κολέγια και πανεπιστήμια μπορούμε να βοηθήσουμε τους αθλητές μας να σπουδάσουν με τη συνδρομή και βοήθεια της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σταυροσυνόδου. Παράλληλα, κατά τη φετινή χρονιά, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην λειτουργία της Εθνικής Ενόπλων, που αγωνίστηκε επιτυχία στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β2 κατηγορίας, τελειώνοντας αήττητη τη χρονιά, ενώ φέτος θα αγωνιστεί στη Β1 κατηγορία. Επίσης, η Εθνική Ενόπλων έχει ταξιδέψει και αυτή στην Ελλάδα για διεθνές φιλικό τουρνουά, κάτι που έδωσε στους Κύπριους καθοριστές μας αρκετές εμπειρίες. Σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσω τόσο τον Υπουργό Άμυνας κύριο Φωκαΐδη, αλλά και την Ιησία της Εθνικής Φρουράς για την άψογη συνεργασία, τόσο τον Αρχηγό, αλλά και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς για την συνεχή στήριξη Αρχιέ μου και Επαρχιέ για την βοήθεια που μας δίνετε στην καλαθόσφαιρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες και σε καλύτερη συνεργασία. Δημιουργήθηκε η Εθνική Γυναικόγια μετά από αρκετά χρόνια, η οποία είχε επίσης συμπεδίγες στο ΣΑΜΚΕ, στο ΣΑΜ Μαρίνο, με αρκετές νεαρές καλαθοσφαιρίστριες στη σύνθεσή της, που είμαστε σίγουροι πως θα μπορέσουν τα επόμενα χρόνια, μέσα από τη σκληρή δουλειά, να ανεβάσουμε επίπεδο στο γυναικείο άθλημα και θα δώσουμε μεγάλη σημασία φέτος στο γυναικείο άθλημα. Έχουμε προχωρήσει στη μείωση των καλαθοσφαιριστών στις ομάδες μας τα τελευταία χρόνια. Και αυτό θέλω να δώσω διάσημα και στους Προέδρους των Σωματείων της πρώτης κατηγορίας που συμπαραστέκονται σε αυτό το όραμα και υπάρχει συνεχής μείωση των ξένων. Και που φέτος θα αγωνίζεται υποχρεωτικά στην πεντάδα ένας Κύπριος καλαθοσφαιριστής. Αυτά είναι βήματα προόδου, τα οποία σύντομα θα αρχίσουν να έρχονται τα αποτελέσματα. Αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα να μπορέσουμε να ξανακάνουμε πρωταγωνιστή τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή και να δημιουργήσουμε υψηλό επίπεδο Κυπρίους μπασκετμπολίστες τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε να κρατήσουμε την Εθνική Κύπρο μας σε υψηλό επίπεδο ανδρών και να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Μια εθνική ομάδα που συνεχίζεται φέτος τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2017 με πολύ θετική παρουσία, χάρη στην εξαιρετική δουλειά που είχαν κάνει οι προπονητές και οι παίχτες και ένα άψογο κλίμα που υπήρχε, αγαπημένοι και πολύ μονιασμένοι οι παίχτες και οι προπονητές, έκαναν μια εξαιρετική πορεία. Για μια νίκη δεν προκριθήκαμε στο Ευρωμπάσκετ. Συμμετείχαμε στο Σαν Μαρίνο στους αγώνες μικρών κρατών, όπου νικήσαμε δυνατές ομάδες όπως τη Ζηλανδία και το Μαυροβούνιο που αγωνίστηκαν φέτος στο Ευρωμπάσκετ. Όσοι έζησαν από κοντά αυτή την προσπάθεια μπορούν να καταλάβουν το μέγεθος της επιτυχίας. Αξίζουν συγχαρητήρια στο προπονητικό επιτελείο και τους καλωστεριστές που κατάθεσαν ψυχή και κατέκτησαν αήττητη την πρώτη θέση, δίνοντας το δικό του μήνυμα ότι έρχονται και πιο μεγάλες επιτυχίες, ξεκινώντας από τα προκριματικά του 2017 τον Νοέμβριο. Και να είστε σίγουροι ότι θα δώσουμε τη μάχη με Πορτογαλία του Λουξεμβούργο να περάσουμε. Θα δώσουμε το άπαντο δυνάμεων μας, θα καταθέσουμε ψυχή για να περάσουμε στον επόμενο γύρο του Μουτομπάσκετ. Και αυτό το δίνουμε και το κάνουμε υπόσχεση. Ό,τι θα περάσουμε, γιατί οι παίχτες το πιστεύουν, δυστυχώς όμως είμαι στεναχωρημένος γιατί μαζί μας δεν είναι ο προπονητής των επιτυχιών, ο φίλος μου ο Γιάνναρας, λόγω θα αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα σε αυτόν τον άνθρωπο και μαζί με τον Αμπριά και τον Παπαδόπουλο έχουν καταφέρει ενταπίστευτα. Και με λυπεί το γεγονός, αλλά έχει οικογένεια, έχει μεταβεί στο Κατάρ, μα δυσκολεύουν να τον αφήσουν αυτοί, οπότε η Ομοσπονδία
θα ψάξει τον επόμενο άξιο προποντή, το οποίο θα το συμπαρασταθούμε, θα του δώσουμε τα πάντα για να αρθεί να κάνει τις επιτυχίες. Είναι μεγάλη τιμή να αγωνίζονται οι παίκτες στις εθνικές ομάδες. Είναι ό,τι καλύτερο για τον οποιοδήποτε αθλητή να αγωνίζεται με το εθνόσημο της Κύπρου. Και το εθνόσημο θα το τιμήσουμε και να είσαστε σίγουροι. Πέρα από τα αγωνιστικά, είχαμε και το ΟΠΑΠ 3x3, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη Λάρνακα και Πρωταρά με μεγάλη επιτυχία. Τεράστια επιτυχία, αρκετός κόσμος πέρασαν στο ΟΠΑΠ 3x3, τόσο στη Λάρνακα όσο και στον Πρωταρά. Ένας θεσμός που χρόνο με χρόνο, πιστέψτε με, γίνεται καλύτερος και μεγαλώνει. Χάρη στη άψογη συνεργασία του ΟΠΑΠ, που πιστέψτε με ότι είναι το δεξί μας χέρι σε όλα όσοι κάνουν. Θα αναφερθώ μετά για τον ΟΠΑΠ. Ακόμα μια σημαντική διοργάνωση της Ομοσπονδίας φέτος, η χρονιά που μας πέρασε, ήταν το All-Star Day. 5,000 και πλέον κόσμου κατέκλυσαν το Ελευθέρια, το οποίο είναι πραγματικά μια γιορτή και πραγματικά πιστέψτε με ότι δεν ξέρω πού είναι αυτός ο κόσμος και δεν έρχεται στα γήπεδα. 5,000 κόσμου σε ένα All-Star Day της Κυπριακής Ομοσπονδίας καλώς. Θα προσπαθήσουμε να τους πείσουμε να έρθουν κοντά, θα δούμε πώς μπορούμε να πείσουμε τον Κύπριο να φύγει από την τηλεόραση και να κατεβεί στα γήπεδα, στα παρκέ, να απολαύσει αυτό το φετινό προάθλιο που θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τρόπους προβολής της Κυπριακής καλαθόσφαιρας. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το πολύ επιτυχημένο project του Live Stream σε συνεργασία με τον Alpha Sport TV. Ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια μαζί, μεγαλώνουμε και συνεχώς βελτιώνουμε το Live Stream. Τότε για μια πολύ εύκολη λύση που μπορεί ο καθένας είτε από το laptop του είτε από το κινητό του να βλέπει τους αγώνες της Κυπριακής καλαθόσφαιρας μέσα από τα live stream. Παράλληλα την περσινή περίοδο αυξήσαμε κατά πολύ τους αγώνες κατά 25 στην αγωνιστική χρονιά που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά από τη Σίτα Βίζο. Ελπίζουμε φέτος να έχουμε περισσότερους αγώνες στους δέκτες της τηλεοράσεως της Σίτα Βίζο. Έχουμε επίσης αναβαθμίσει την ιστοσελίδα μας και σύντομα σε λίγο χρόνο ακόμα θα μπορέσουμε να γίνονται όλες οι εγγραφές και όλα τα που αφορούν την Ομοσπονδία και τις ομάδες να γίνονται online. Η Ομοσπονδία θα αναπτύξει νέα προγράμματα πλέον που θα πάμε στον επόμενο στόχο που θα δουλεύουμε όλα online πλέον και οι ομάδες δεν θα χρειάζονται πλέον με τα χαρτάκια και όλα αυτά που χρειάζονται συνεχώς. Επενδύσαμε στην εκπαίδευση όλων των ανθρώπων που αποτελούν το πυλώνα της Κυπριακής καλαθόσφαιρας. Η σχολή προπονητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας συνεχίζει κάθε χρόνο τη λειτουργία της και θεωρούμε ότι είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης. Και πιστέψτε ότι εδώ έχουμε μια σχολή προπονητών που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες σχολές της Ευρώπης. Θέλουμε όλους τους προπονητές μας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να έχουν το πλαίσιο προστασίας του επαγγέλματός τους, εξού και υποχρεωτική αδειολόγηση αναγωνιστικού επίπεδου, μεταφέροντας τη γνώση αυτή στα δικά μας παιδιά. Οι διαιτητές, κομισάροι, εκπαιδευτές μας και η στατική υπηρεσία κάθε χρόνο και με μεγάλες προσπάθειες εκπαιδεύονται και γίνονται ακόμη καλύτεροι. Μεταφέροντας την κριτήρια της FIFA σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και η ίδια FIFA αναγνώρισε το πολύ καλό επίπεδο. Το πολύ καλό επίπεδο εδώ τόσο στην Κύπρο και που παρήχαμε άλλες τις υπηρεσίες στα διεθνείς πρωταθλήματα που έχουν γίνει στην Κύπρο. Έχουμε διαπρέψει και σε αυτό το κομμάτι και η FIFA το έχει αναγνωρίσει και μας δώσει τα εύσημα για τις άψογες διοργανώσεις της ΚΑΠΑ16 και της ΚΑΠΑ18 που έγιναν μέσα στο 2016-2017. Είχαμε 4 νέους διαιτητές οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 4 νέοι διαιτητές πλέον θα βρίσκονται στα σαλόνια της Ευρώπης και θα διαιτεύουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό
σιγά σιγά η σχολή αρχίζει να αποδίδει και η καρπίδηση να αποδίδει. Μεταφέρω τις ευχαριστίες του Υπουργού Συμβουλίου της ΠΟΚ προς την Ακαδημία Καλωσφαίρισης, τον κύριο Νίκο Καραποδά, το οργανωτικό υπεύθυνο της Ακαδημίας, και τον κύριο Αντώνη Δημητρίου, το εθνικό εκπαιδευτή, για το τεράστιο εκπαιδευτικό του έργο και τις ώρες που αφιερώνουν αφιλοκερδώς για αυτά τα επιτεύγματα των Ακαδημιών μας. Διευθυντής της Ομοσπονδίας, ο Άγγος Αντωνίου, μαζί με το προσωπικό, με καθημερινές ενέργειες προσπαθούν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του Υπουργού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και να εξυπηρετήσουν όλα τα σωματεία, όποτε και όποτε χρειαστούν, για να αναπτύξουν και αυτοί το άθλημά μας, ο καθένας στους δικούς του τομείς εργασίας και πιστέψτε, γίνονται περάφρονες προσπάθειες από τους ιδίους για να μπορέσει και να αναπτυχθεί η Ομοσπονδία και να γίνει όπως όλοι εμείς την επιθυμούμε. Σύντομα, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε σιγά σιγά να αυξήσουμε και να φτάσουμε το απαραίτητο προσωπικό για το μέγεθος της Ομοσπονδίας. Μέχρι τότε όμως βρίσκονται μαζί τους οι προέδροι και μέλη των διαφόρων επιτροπών. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να είμαι λατρός της ευχαριστή μου, τόσο της Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, στους ανθρώπους αυτούς που βοηθάνε στη διοργάνωση του προαθλήματος. Οι υπηρεσίες τους προς το άθλημα είναι ανεκτήμητης αξίας και πιστέψτε χωρίς εσάς και τις υπόλοιπες επιτροπές θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία των μπάσκετ στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ και σας ευχόμαστε καλή δύναμη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ειδικότερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώτο Επιτροπή Διευθυνσίας, τον Κώστα Βασιλείου και τους συνεργάτες του για την άψογη δουλειά και τον χρόνο που καταναλώνουν καθημερινά ως Επιτροπή Διευθυνσίας και τον πρόεδρο του αθλημάτων, τον κύριο Γιαννάκη Καπιτανή, για τις απέραντες ώρες που ξοδεύουν για να γίνονται οι διοργανώσεις των πρωταθλημάτων. Η Ομοσπονδία δεν είναι μόνο αγωνιστικά, υπάρχει και η κοινωνική δράση της Ομοσπονδίας. Και κατά την περσινή περίοδο, για ακόμα μια χρονιά, ήταν αρκετά έντονη. Μεταξύ όλων είχαμε τα εγγένεια του Πάρκου Ίσων Ευκαιριών, που σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και με το Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας και με τον ΠΑΠ Κύπρου, και με εισφορά πέραν των 5.000 ευρώ, υλοποίησε το έργο η Λάρνακα για τον Πάρκο με ειδικές ανάγκες. Σημαντική προσφορά της Ομοσπονδίας σε αυτό το κομμάτι. Όπως σημαντικές επίσης ήταν και οι επισκέψεις που κάναμε σε διάφορα ιδρύματα και βοηθήσαμε οικονομικά. Όπως ο Άγιο Γεώργιο, Άγιο Λάζαρο και πάντα οι βοήθειες δίνονται σε συνεργασία πάντα με τον ΠΑΠ. Παράλληλα είχαν επισκέψεις στο παιδαγωγικό τμήμα του Μακαρίου Νοσοκομείου αλλά και στο ειδικό σχολείο Ευαγγελισμός όπου τα μέλη των εθνικών ομάδων έδωσαν το παρόν τους, άντρες και γυναίκες, και μοίρασα δώρα στα παιδιά. Απέραντη χαρά είχαν αυτά τα παιδιά όταν πήγαμε να δώσουμε τα δώρα τους. Ένιωσα και εγώ μαζί τους τεράστια χαρά και αξίζει τον κόπο, αγαπητοί φίλοι, Παρέλη και Τράγαν, να πάτε να τους δείτε. Είναι υποχρέωση μας αυτά τα παιδιά μας έχουν πραγματικά ανάγκη γιατί δίνουν πραγματική αγάπη. Δίνουν πραγματική αγάπη και είναι η πραγματική αγάπη που παίρνουμε από αυτά τα παιδιά όταν τα επισκεπτόμαστε. Και χρειαζόμαστε όλοι οι αθλητές να πάμε να τα βλέπουμε έστω όποτε και όποτε μπορούμε. Δεν θα μακρυγορήσω άλλο, θα ευχαριστήσω όλους όσους είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, τον πρόεδρο και τον Υπουργό Συμβούλιο του, τον ΟΠΑΠ Κύπρου, που είναι πραγματικά ο πιο στενός μας συνεργάτης, και δεν είναι μόνο εμάς, ο ΟΠΑΠ είναι ένα μεγάλο σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του αθλητισμού και αξίζει τα συγχαρητήρια τόσο στον ΟΠΑΠ και στους ανθρώπους του, αξίζει συγχαρητήρια στον Διευθύνων Σύμβουλο του ΟΠΑΠ Κύπρου, κ. Αλεφράρη και στους συνεργάτες του και στον πιστό μας φίλο τον Πάπο του Χρήστου, γιατί είναι ένας πιστός φίλος της Καλαθόσφαιρας και θα τα δώσω αυτό το σημείο ένα θερμόχειρο πρότυμα τόσο στον ΚΟΑ όσο και στον ΟΠΑΠ Κύπρου που με την πολιτεία του και την βοήθεια του θα φέρει ο αθλητισμός πραγματικά στην Κύπρο. Στα δύσκολα οικονομικά πλαίσια που έχουμε αυτή τη στιγμή η Κύπρος και περνά, ανακάπτει η οικονομία της Κύπρου και μέχρι να ανακάψουμε ο ΟΠΑΠ είναι δίπλα μας.
Χωρίς τη στήριξη τους δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να παραλείψω τη ΣΥΤΑ, η οποία πραγματικά μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και την οικονομική ενίσχυση που παίρνουμε και ελπίζουμε να πάρουμε περισσότερα φέτος από τη ΣΥΤΑ, θα δούμε πώς θα γίνει, και να έχουν τους τηλεοπτικούς σας δέκτες τα προαθήματα της πρώτης κατηγορίας. Ευχαριστήσω την Πετρολίνα και την οικογένεια της Πετρολίνας για τη στήριξη κάθε χρόνο που δίνει στην Κυπριακή Ομοσπονδία. Και ευχαριστώ τόσο την Πετρολίνα όσο και τον φίλο Ανδρέα Λευκαρίδη και τον πατέρα Αντίνο Λευκαρίδη, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν αρκετή βοήθεια οικονομική στήριξη στην Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας. Εύχομαι να απολαύσετε την απόψινή βραδιά που ετοιμάσαμε για εσάς. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, να ευχηθώ να έχουμε ένα υγιές πρωτάθλημα μακριά από βία, να είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να είστε σίγουροι ότι έχουμε καλύτερες μέρες για την Καλαθόσφαιρα και ελπίζουμε να δούμε και την Κύπρο μας σύντομα ελεύθερη και να μπορέσουμε να μεταβούμε και στα σπίτια μας και να ξαναεπαναφέρουμε και τα σωματεία όπως είναι η ΠΑΕ Κερίνιας, όπως ήταν και άλλες ομάδες που είχαν κλείσει και η ανόρθωση, παλιά σωματεία τα οποία αυτή τη στιγμή δεν δραστηριοποιούνται λόγω της προσφυγιάς. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια, να απολαύσετε το πρόγραμμα και συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που γραμμόνται απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ.